ορεξάτη, έχει έρθει πολύ ορεξάτη. Πάντα δεν είμαι, Κατερίνα. Καμιά φορά είσαι λίγο πιο. Τώρα σήμερα είσαι λίγο πιο. Και φοράς και αυτό που τους άρεσε από μια άλλη φορά, ένα παρό με παντελόνι. Έχεις έρθει κάργο, επιτυχία. Αυτό το κάργο. Αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο το γιατί. Για πες μας λίγο. Είναι λίγο ιδιαίτερο γιατί είναι φόρμα εργασίας από μια γνωστή αλυσίδα επίπλων. Οπότε είπα να το συνδυάσω έτσι λίγο πιο μοντέρν. Και πού πηγαίνεις έτσι? Λοιπόν, πηγαίνω στο Κοπίτι Πίτα. Στο Κοπίτι Πίτα. Πού το θυμήθηκες αυτό, πού? Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κόψουμε πίτα σε μια δισκογραφική και συνοδεύω τον φίλο μου που είναι είδωλο pop. Είδωλο της pop ο φίλος σου. Καταπληκτικό. Για να δούμε τι θα γίνει με το είδωλο της pop και την πίτα. Πάμε. Για πάμε λίγο να δούμε το 2 της Εμιλίας, για ποιο λόγο μπήκε. Καλησπέρα. Το 2 μπήκε διότι έχω δει όλα τα κορσέ που υπάρχουν στην αγορά πάνω. Εντάξει, όχι πάλι, Εμιλία. Αυτό είναι το στυλ μου, έχουμε πει. Εδώ είμαι για να δείξω το στυλ μου και βέβαια να το αλλάξω και να το εμπλουτίσω και το έχω κάνει άπειρες φορές. Έχω φέρει τα πάντα εδώ πέρα. Και τι έχεις εμπλουτίσει δεν είμαι αυτή τη στιγμή? Ποτέ... Έχεις βάλει ένα ζακετάκι έχω που έπρεπε να το βάλεις. Έχω τη βάση μου. Και έχεις βάλει ένα παντελόνι, γιατί δεν μπορείς να έρθεις εδώ με το βρακί. Τι έχεις εμπλουτίσει? Αυτό είναι άσχετο, εντάξει. Ναι, πες μου. Απλά θέλεις να πεις κάτι για να πεις τώρα. Τι έχεις εμπλουτίσει, εξήγησέ μου, εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω πολλά. Έχω συνδυάσει ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο ενός σχεδιαστή. Πάρα πολύ ιδιαίτερο είναι. Και γνωστό. Ναι. Και ένα παντελόνι το οποίο είναι απλό και είναι φόρμα εργασίας. Είναι φόρμα εργασίας. Αυτό το τζάκετ από πάνω που είναι ιδιαίτερο και τα παπούτσια μου που γυρίζουν. Είναι ιδιαίτερα κι αυτά. Ναι. Εντάξει. Ιδιαίτερα πήρες το και το δύο. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μας το εξήγησες. Δεν μπορώ. Βαριέμαι δεν να βλέπω συνέχεια τα ίδια. Βαριέσαι. Ναι. Εξελίξου λίγο. Φέρνεις τρία look. Εμιλία μου, αν δεν βλέπεις και αν δεν παρακολουθείς, είσαι εδώ μαζί μας. Όχι, είσαι εδώ μαζί μας εσύ. Γιατί δεν σε βλέπω να είσαι εδώ. Να σου πω κάτι. Τρεις φορές την εβδομάδα φέρνεις σωστά look. Τις άλλες δύο φέρνεις λάθος. Γιατί τι είμαστε αλλάζω εδώ. Στη λίστα τις άλλες δύο. Εννοείς ότι βάζεις το δύο γιατί σου φαίνονται πανομοιότυπα τα look που φέρνει η Ρέινα. Γι' αυτό είναι το δύο. Δεν βλέπω κάτι. Ναι. Το έχω δει πάρα πολλές φορές, το έχουμε εμπεδώσει, εντάξει ας πούμε. Μάλιστα. Είναι ίδια τα άτομα που δεν βλέπουν κάτι κάθε φορά. Για μίλησέ μας γι' αυτό. Είναι συγκεκριμένα. Μίλησέ μας και φαίνεται από τη βαθμολογία. Πες, θες. Αλλά αυτό θες έχει να κάτι. Κάνει με την παρεούλα και όχι με το στυλ που σε έχουμε έρθει εδώ να κρίνουμε. Σε ποιες αναφέρεσαι? Ρέινα, άλλο λέμε, άλλο λες. Βασιλική, Εμιλία, για το κορίτσι το... Καινούριο δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν το γνωρίζω. Λέω για τα κορίτσια που γνωρίζω. Ήταν φίλοι μας. Πάμε να την ακούσουμε την αυστικά. Εγώ γιατί βαθμολόγησα δύο. Λοιπόν, δεν μου αρέσει καθόλου που το παντελόνι την πιέζει εδώ και πετάγεται. Εντάξει, απαράδεκτο για μένα αυτό. Δεν γίνεται, πού? Δεν βγαίνεις έτσι έξω. Πού δεν γίνεται. Αυτό. Εδώ. Ναι, στον καθρέφτη. Δεν κοιτάχτηκες πριν έρθεις. Είναι όμως πολύ φαρδί. Κοιτάχτηκα, μια χαρά. Θέλει λίγο πιο πάνω ίσως. Okay, τα παπούτσια δεν ταιριάζουν καθόλου με το look. Το υπόλοιπο το βλέπω, τι αλλά παπούτσι εδώ... Τι παπούτσι θα σου άρεσε με αυτό το ντύσιμο? Εμένα? Μπορεί να έβαζα ένα άλλο πέδιλο, δεν θα βάζα σίγουρα αυτό το συγκεκριμένο πέδιλο. Δεν ταιριάζει. Ένα μαύρο ίσως, οτιδήποτε. Αυτό που μου χτυπάει όμως πάρα πολύ άσχημα στο μάτι είναι αυτό. Αυτό. Πάρα πολύ άσχημα. Το δέχομαι. Σε παρακαλώ, μην το ξαναπείς αυτό. Μην κάνεις body shaming, είναι αλήθεια, δεν είναι ωραίο. Δεν πειράζει, εντάξει. Όχι, όχι, δεν έκανε body shaming ναυτικά. Της λέει ότι δεν της πάει το size. Ο καθένας να λέει για τον εαυτό του. Αυτό που θέλω εγώ θα το πω και δεν θα μου απαγορεύσει κανένας να πω τη γνώμη μου. Σας παρακαλώ πολύ. Ήρεμα, τέρμα. Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Δεν ωραία. Είπα κάτι, δέχομαι αυτό που λέει η ναυσικά και το σέβομαι. Μπορεί να ήθελε λίγο παραπάνω, πιο ψηλά δηλαδή. Για να την κολακεύει την κοπέλα, όχι για άλλο λόγο. Σε ευχαριστώ, ναυσικά μου. Ωραία. Λοιπόν, 2,8 είναι ο μέσος όρος από τα κορίτσια, από την βαθμολογία τους και μπορείς να πάρεις τώρα τη θέση σου μπροστά στους κριτές. Θα ξεκινήσω με την Ηλιάνα. Γεια σου, Ρέινα. Γεια. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Λοιπόν, Ρέινα, για άλλη μια φορά θα σου πω ότι μου αρέσουν τα μαλλιά σου και το μακιγιάζ σου. Το έχεις βρει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και μου αρέσει. Όντως, οι κορσέδες είναι ένα look που μας φέρνεις πολύ συχνά. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που σου αρέσει και σου ταιριάζει. Αλλά
μπορείς να το εμπλουτίσεις. Εμένα μου αρέσει η ιδέα της φόρμας εργασίας, να την κάνεις κάπως διαφορετικά. Θέλω να σου πω ότι αυτά τα παπούτσια δεν ταιριάζουν και πραγματικά, σήκωσέ το να τα δούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο παπούτσι, το οποίο προσωπικά πιστεύω ότι δεν συνδυάζεται με τίποτα, καθώς το έχω πάρει, Ρέινα. Αλήθεια. Έχει μείνει το ταμπελάκι. Δεν ξέρω καν γιατί το αγόρασα. Δεν πάει με τίποτα. Και εμένα δεν μου πήγαινε με κάτι άλλο και λέω θα το βάλω με αυτό που δεν φαίνεται και πολύ. Έχει μόνο τη λάμψη από κάτω. Ναι, είναι πολύ δύσκολο παπούτσι. Θα σε δυσκολέψει γενικά. Αλλά φέρτο με κάποιες έτσι ιδέες, μπας και βοηθήσεις και εμένα. Okay. Το τσαντάκι θεωρώ επίσης ότι δεν πηγαίνει. Είναι λίγο πιο flat και βραδινό και λίγο μίζερο για το look που είναι τόσο έξτρα. Θα είναι εκεί λίγο έτσι. Πιο απογευματό. Θα είναι απόγευμα προς βράδυ. Ήθελα να έχω λίγο κάτι καλό. Δεν έχεις όμως κάτι έξτρα για βράδυ. Δεν έχεις μια λάμψη, ένα μεταγιόν, σκουλαρίκια. Δεν έχεις ένα κόκκινο έβαλα κραγιόν. Μόνο αυτό. Ναι. Θέλω να κυκλοφορήσω. Το σκέφτηκα έτσι το κόκκινο κραγιόν, αλλά λέω μήπως είναι υπερβολικό. Κοίταξε. Το σκέφτηκα. Θέλει κάτι. Θα ήταν ωραίο τελικά. Θέλει κάτι. Και τώρα τελικά πώς την βαθμολογείς εσύ την προσπάθεια της Ρέινα? Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι έχω καταλάβει ότι η Ρέινα προσπαθεί, αλλά δεν έχω δει ακόμα την προσπάθεια σε διαφορετικό look. Θα μας φέρεις κάτι σωστά που να σου πηγαίνει πάρα πολύ ωραία, γιατί είσαι κούκλα. Τι περιμένω. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου! Θα συμφωνήσω ότι λίγο με τον κορσέ, χαλάρωσέ το, ότι σου πηγαίνει, σου πηγαίνει. Είναι χαλαρός. Όχι αυτόν τον συγκεκριμένο. Αλλά γενικά χαλάρωσε το λίγο, κάνε λίγο διάστημα, να αφήσει να περάσουν λίγες μέρες κάποια επεισόδια. Θα το κάνω. Αν είσαι εδώ, για να μην το βλέπουμε συνέχεια. Εδώ, ναι. Έχω να σου πω ότι μ' αρέσει η ιδέα σε αυτό το παντελόνι που το πήρες από ένα πολύ μεγάλο κατάστημα. Ναι. εκεί που βιδώνουν και κάνουν και δείχνουν. Σωστά. Ωραία, που είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και σου πάει και πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πραγματικά, μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σε αυτό που έκανες. Δηλαδή, μπράβο σου. Απλά δεν θα βάζα κορσέ. Βάλε ένα working jacket, καλή ώρα, σε άλλο χρώμα. Ναι. Τερμάτισε δεν θα ήμουν λίγο μπομπομάστορα μετά. Όχι, αγάπη μου. Άστο ανοιχτό, βάλε κάτι από μέσα πιο μικρό, άστο λίγο πιο ανοιχτό ή βάλε ένα πιο στενό jacket, αλλά όχι αυτό το πολύ κοντό, με τον κορσέ. Βάλε ένα ριβιλάκι. Θέλατε όγκο πάνω, δηλαδή. Ήθελα πιο πολύ λίγο όγκο πάνω. Βάλε ένα ριβιλάκι, θα ήθελα λίγο πιο μεγάλη τσάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ το look. Η ιδέα να πάρεις αυτό το παντελόνι, το working, δηλαδή μπράβο σου που το σκέφτηκες. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο στην πληροφορά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου όλες οι ιδέες. Δηλαδή τι σκέφτηκαν και πήραν αυτό. Θα το πάρω και εγώ, αλλά χωρίς κορσέ. Στέλιο. Πέφτει, ναι. Και αυτή η τσάντα είναι λάθος. Λάθος, Λάθος. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο look, αλλά η μανιέρα με τον κορσέ κάπου πρέπει να περιοριστεί, έτσι. Θα προσπαθήσω. Φτάνει κορσέδες, μην ξαναβάλεις. Ναι, έχει γίνει second skin ο κορσές. Δύο. Ευχαριστώ. Δύο και από το Στέλιο. Πάρα πολύ ωραία. 8,8 είναι η συνολική βαθμολογία για σήμερα, Ρέινα. Μπορείς να πάρεις και στη θέση σου.